αντανάκριση. Αφήστε το εδώ. Τι περίμενα εγώ. Ποιος θα μου στείλει εμένα. Ούτε το όνομά μου ξέρουν. Σαλταδόρος. Καλά. Δεν το πήρες ακόμη απόφαση. Γλυκέ μου, άγγελε. Μουσχάρι μου. Αρκούδα μου, τριχωτή. Δεν σε να πουλαβέ. Δεν σε να σόβρακο. Θεέ μου. Και τι παντόβλες. Ρε, ακόμα δεν ήρθε το ρίχνει και το δέμα. Αυτά τα στέλνει αρκουδά. Α, να σου πω. Αμαλία τι λένε. Εγώ λέω να το ανοίξουμε. Όχι, όχι. Μήπως έχει κανένα φαγί μέσα και χαλάσει. Να το ανοίξουμε να πάρει λίγο γέρα. Άντε, εντάξει, άνοιξέ το. Μετά όμως εσύ έλα, θα φας μαζί μου. Τι είναι. Γέδες. Γέδες. Τι είναι. Τι είναι. Ένα λουλούδι. Ένα άσπρο λουλούδι. Ένα άσπρο λουλούδι. Ένα λουλούδι. Όπω και πως μυρίζει το άτιμο. Σίγουρα θα το στέλνει το κορίτσι του. Ένα λουλούδι. Ένα άσπρο λουλούδι από Ιάκυνθο. Εδώ μέσα. Παρακαλώ, δώσ' το και σε μένα. Πολύ ωραία λίγη. Ήταν νέος. Ήταν, γιατί ήταν. Ω, συγγνώμη. Είναι νέος. 19 χρονών. Θα έπρεπε να το φοβόσαστε πολύ αυτόν τώρα. Αργεί πολύ, φοβάμαι. Τι φοβάστε. Όχι για το θάνατο. Το ξέρω πως δεν φοβάται να πεθάνει. Μα είναι το άλλο που πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για να το βαστάξεις. Μην το βασανίσουν. Ναι, φοβάμαι γι' αυτό. Είναι ένα ζεστό, γεμάτο φαντασία παιδί που η συνέστηση του χρέους το έριξε απότομα στη φωτιά. Ένα από τα τόσα παιδιά του λαού μας που με το πάθος τους για ελευθεριά και δικαιοσύνη δώσανε στη συμφορά της Ελλάδας ομορφιά και μεγαλείο. Βαστάξει, άραγε. Τι φοβάστε, μην ομολογήσει. Όχι, θα τον πρόσβελνα. Θα πρόσβελνα αυτή τη βαθιά τιμιότητα και να το έδειχνα μονάχα πως τον υποψιάζουμε. Το είπα μονάχα σαν έφευγε το δικό σας λόγο. Το δικό μου λόγο. Ναι, το είπα πως εδώ ένα μονάχα μας μένει. Να μην ασκημίσουμε το θάνατο. Εγώ το είπα. Να μην ασκημίσουμε το θάνατο. Μπορεί να το είπα. Βαριά που είναι απόψε η βραδιά. Παύλος Βεσίλας. Παύλος Βεσίλας, αντισμήναρχος. Βασίλειος Βαγενάς.
Αθηνάς, Αντάρτης. Φώτης Παράσχος. Φώτης Παράσχος, φοιτητής. Κωνσταντίνος Βιλαράς. Κωνσταντίνος Βιλαράς, διπλωμάτης. Φέδων Φιλιππάκης. Φέδων Φιλιππάκης, έμπορος. Ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήκα το όνομά σου, βοήθησέ τους αυτή την ώρα, Κύριε, να μην ασχημίσουν θάνατο.